Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας ενδηλώσει του ανέφερε πως η χώρα είναι σοβαρά προβληματισμένη από την κλιμάκωση της έντασης μετά την εκτόξευση Ιρανικών δρόμους αλλά και πυράβλων κατά του Ισραήλ. Αλλά αν και μιλά για ηρεμία και από τις δύο πλευρές εντούτη, το μήνυμα είναι περισσότερο προ το Τελαβή. Όπως ανέφερε ο ίδιος ο εκπρόσωπος, η Κίνα καλεί τις πλευρές να παραμείνουν ήρεμες και να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, προκειμένου να αποφευθεί περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων. Αυτός ο κύκλος των εντάσεων αποτελεί παράπλευρη συνέπεια του πολέμου στη Γάζα και ο κατευνασμός αυτής της πολεμικής διαμάχης αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, τόνισε ο εκπρόσωπος. Η Κίνα δείχνει ότι δεν θα θέσει κανεί παρακόλληση του διεθνού εμπορίου και τιμών καυσίμων. Και αυτό είναι κάτι που το Ισραήλ θα πρέπει να θέσει σοβαρά υπόψη. Οι δηλώσεις έρχονται λίγο μετά την Ισραήλινη ανακοίνωση ότι το Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Μπενιαμίνε Τανιάχου συνεδριάζει προκειμένου να αποφασίσει πώς θα απαντήσει στην επίθεση που εξαπέλυσε το βράδυ του Σαββάτου το Ιράν, παρά το ότι το Ιράν θεωρεί το θέμα λήξαν, καθώς ήταν απάντηση στο Ισραηλινό κτύπημα στην πρεσβεία στη Συρία το Ιράν κάλεσε το Ισραήλ να μην αντιδράσει στρατιωτικά στην πρωτοφανή επίθεση, την οποία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας και την παρουσίασε ως δικαιολογημένη απάντηση στο πλήγμα που κατέστρεψε το προξενείο του στη Δαμασκό. Η Τεχεράνη όμως προειδοποιεί, αν το Ισραηλινό καθεστώς διαπράξει νέο σφάλμα, η απάντηση του Ιράν θα είναι σημαντικά πιο σοβαρή.